Καλησπέρα, κυρία Δίπλα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Μπορεί κάποιος να ανεβάσει τα πράγματά μου στο δωμάτιό μου? Βεβαίως. Ωραία. Ο πατέρας μου? Είναι στο δωμάτιο. Θέλετε να το ειδοποιήσουμε? Όχι. Θα ανέβω μόνο τον τόπο. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Σε πειράζει, έτσι? Πρέπει να του μιλήσω. Όχι. Θα πάω να κάνω κι εγώ κάποιες δουλειές και τα λέμε αργότερα. Φιλάκια, αγαπητέ. Ναι. Καλησπέρα. Έργησες. Ναι, μου έτυχε κάτι έκτακτο. Γιατί δώσει η πρεμούρα, συμβαίνει κάτι? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν μου λες. Είχες ένα σπίτι ιδιόκτητο που τον είχες παλιότερα. Ναι. Γιατί? Πόσο καιρό είναι ξενίκια στον νικητή? Πολύ. Αλλά γιατί ρωτάς, δεν καταλαβαίνω. Συνέβη κάτι? Φοβάμαι πως να. Δηλαδή? Φοβάμαι ότι έγινε κάτι πολύ σοβαρό εκεί μέσα. Λίζα, Αχιλέα, με τρελαίνεις τώρα. Βρέθηκε αίμα. Αίμα? Τι αίμα? Κάποιοι γείτονες μας ειδοποίησαν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί. Πήγαμε και ελέγξαμε. Φοβάμαι πως έγινε μαγελιό εκεί μέσα. Το πιστεύω. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί τόση πρεμούρα, Γεννιούνται πολλά ερωτηματικά. Και πρώτο είναι γιατί αυτοί που εμπλέκονται στο περιστατικό μέσα στο σπίτι σου διάλεξαν το δικό σου. Προφανώς γιατί ήταν ακατοίκητο. Ποιοι και πώς το ξέραν αυτό? Αλλά δεν είναι και κανένα κρατικό μυστικό. Φαίνεται ότι είναι άδειο. Όλοι οι γείτονες το ξέρουν αυτό. Εκτός από τους γείτονες, έχεις τίποτα άλλο να μου πεις? Κανέναν άλλο σκέφτεσαι? Πού να ξέρω, Αχιλέα. Κι εγώ έχω πέσει από τα σύννεφα. Ούτε ξέρω ποιοι, ούτε πώς μπήκαν μέσα. Για πάλεψε το λίγο έτσι, μήπως πάει αυτό το μυαλό σου. Είπαμε όχι. Νικήτα, έχω ζητήσει τη βοήθειά σου πολλές φορές. Και πάντα μου λες ότι δεν ξέρεις. Αφού δεν ξέρω. Να σου πω τι ξέρω εγώ τότε. Βρίσκεσαι στο χείλος της καταστροφής. Έτσι δεν είναι? Εκτός κι αν το έχεις περάσει κι αυτό. Τι λες? Έλα τώρα, Νικήτα, μην παίξουμε κρυφτούλη. Ξέρω πολύ καλά το πάθος σου για τον τζόγο, καθώς και πόσα χρωστάς ακριβώς. Δεν σε καταλαβαίνω. Σταμάτα να με θεωρείς ηλίθιο και μίλα μου. Πώς το έμαθες αυτό? Από τους τοκογλύφους που χρωστάς. Τα ξέρω όλα εδώ και πάρα πολύ καιρό και βλέπεις ότι σε προστάτεψα, Νικήτα. Δεν άφησα να διαρρεύσει τίποτα. Θα πρέπει να το εκτιμήσεις αυτό, Πάμε πάλι από την αρχή. Ποιος ήξερε ότι έχεις ένα σπίτι άδειο? Κανείς, ρε Αχιλέα. Γιατί, ρε Νικήτα, θες να με κάνεις τρελό? Βλέπεις ότι σε παρακαλάω, ενώ μπορώ να πάρω αλλιώς το τιμόνι. Τι θες να σου πω, ρε γαμώτο? Όσα ξέρεις. Και ξέρεις πολλά. Ένα. Ποιος πούλησε το άγαλμα στον Χρήστο? Πώς μπορώ εγώ να το ξέρω αυτό? Με δουλεύεις, Νικήτα, σταμάτα να με δουλεύεις. Με τον Χρήστο είσαστε κολλητάρια, το ίδιο του πατεράδα σας. Δεν μπορεί να μην σου είπε τίποτα ποτέ. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω.